Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You. Μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Στην πόλη αναμενόμενη τοποθέτησή του έκανε ο διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος Γιάννης Τουρνάρας για την συμφωνία η οποία έκλεισε στο Eurogroup της 21ης Ιουνίου. Μαζί μας ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Ήταν η συμφωνία που τοποθέτησε τον κύριο Γιάννη Τουρνάρα, την οποία την περιμέναμε καθώς μέχρι σήμερα είχε κρατήσει ουσιαστικά κλειστά τα χαρτιά του για το πώς ο ίδιος και η Τράπεζα της Ελλάδος κρίνουν την συμφωνία, και αυτό που είδαμε στην έκθεσή του για την νομισματική πολιτική είναι ότι έχει μια λογική καρότα και μαστιγίου απέναντι στη συμφωνία. Το καρότα είναι ότι παραδέχεται ότι είναι μια συμφωνία που καθιστά το χρέος βιώσιμο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να επανέλθει στο χρηστό δρόμο της ανάκαμψης, να επανέλθει σιγά-σιγά στις αγορές. Είναι ένα βασικό κομμάτι, μια βασική προϋπόθεση για να έχουμε μια επιστροφή στην κανονικότητα με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται και για τη βελτίωση της ελληνικής οικονομίας. Και σίγουρα είναι ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Το παραδέχεται και ο κύριος Τουρνάρας. Είναι ουσιαστικά αυταπόδεικτο ότι ναι, αυτή η συμφωνία έφερε βελτίωση στα θέματα του χρέους. Το θέμα είναι όμως από εκεί και πέρα με τι τίμημα, με τι κόστος. Και εδώ υπάρχει η κριτική του κυρίου Τουρνάρα, η οποία είναι και οικονομικο-τεχνική αλλά και πολιτική, όπου ουσιαστικά λέει στην έκθεσή του ότι δεδομένου ότι έχουμε πάρει την αυστηρή εποπτεία, είμαστε σε πολύ σκληρό κλειό, αυτό που έχουμε σε επίπεδο συνεπειών και εποπτείας δεν είναι πολύ διαφορετικό από ό,τι θα είχαμε σε μια περίπτωση προληπτικής γραμμής στήριξης. Μια προληπτική γραμμή στήριξης, την οποία ο ίδιος είχε αναφανδώνει, υπερασπιστεί στο παρελθόν. Όμως αυτό που λέει είναι ότι επιλέξαμε τη λογική του cash buffer, του μαξιλαριού, του κεφαλαιοκού μαξιλαριού, το οποίο κοστίζει αρκετά υψηλότερα στην κυβέρνηση, καθώς το κόστος για να αποκτήσουμε αυτό το κεφαλαιοκό μαξιλάρι βιώνοντας αγορές είναι ακριβότερο. Και ταυτόχρονα, δεδομένου ότι δεν έχουμε την κεφαλαιακή γραμμή στήριξης, δεν μπορούμε να έχουμε τα ευεργετήματα του waiver ώστε να μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ο ίδιος πάντως λέει ότι θα προσπαθήσει και κινείται προς αυτή την κατεύθυνση να δείξει ότι η αυστηρή εποπτεία έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά από τα οποία θα μπορούσαν να πείσουν την Εκουτού και τον Μάριο Ντράγκη να μας βάλει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Αν και η αλήθεια είναι ότι αυτό είναι μάλλον δύσκολο και σίγουρα πολύ πιο δύσκολο σε σχέση με το να είχαμε πάρει την προληπτική γραμμή στήριξης. Τέλος, κάνει και ένα έντονο πολιτικό σχόλιο όσον αφορά τον ρόλο που είχαν παίξει προηγούμενες κυβερνήσεις, κυρίως οι κυβερνήσεις μέχρι και την κρίση μέχρι το 2008-2009, αλλά και η περίοδος Βαρουφάκη, λέγοντας ότι αυτές οι κυβερνήσεις αρχικά λόγω του πολύ μεγάλου δανεισμού που έλαβε η χώρα και εν συνεχεία λόγω της πολύ κακής διαχείρισης της περίοδου Βαρουφάκη άφησαν πάρα πολύ το χρέος, με αποτέλεσμα να έχουν επαβαρυνθεί οι επόμενες γενιές μέχρι και το 2060 με εξαιρετικά υψηλά πλεονάσματα και να βρίσκεται η χώρα σε ένα βραχνά δεκαετιών, το οποίο θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να έχει αποφευθεί.